ο τρόπος ζωής του μέσου πολίτη είναι στα ίδια χάλια. Η μεσαία τάξη κινεί την αγορά, καταναλώνει, επενδύει. Εκτός σχεδίου δόμησης προφανώς και πρέπει να καταργηθεί. Η άνοδος της τάξης του 40% στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ προφανώς μας φέρνει παραπάνω ίσως και από τις προσδοκίες. Φαίνεται μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις σημερινές εκλογές. Αυτές οι εκλογές ήταν οι πρώτες εκλογές χωρίς ακραία διλήμματα. Τα νοσοκομεία μας θα γίνουν από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Όταν παρέδωσε ο Βαρουφάκης το Υπουργείο ήταν 15 δις πάνω. Διαφύλαξε τα σύνορα, περιόρισε, εξαφάνισε σχεδόν τους λαθρομετανάστες. Όσα μας επέτρεψαν οι συνθήκες να κάνουμε, νομίζω ήταν η σωστή βάση. Ναι, άξιος της τύχης του είναι ο κόσμος. Εάν τα υπερκέρδη των 5 εταιριών τα πήραν και πάνε. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ένα πάρα πολύ καλό κλίμα για το ΠΑΣΟΚ. Όλη αυτή η πολιτική δυστυχώς που φτωχοποίησε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, κάποιος τους έκανε πλούσιους. Που αγγίζει το κουκουέ το 7%, δηλαδή μιλάμε για μια διακριτή άνοδο, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ήταν σωστό το δίλημα που θέσαμε στις εκλογές. Για μας είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι και στη Μεσσηνία έγινε ένας τεράστιος αγώνας, έχουν διπλασιαστεί τα ποσοστά μας σε σχέση με το 2019. Είναι μια συνεφιασμένη Κυριακή για το ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλουμε να το πούμε, είμαστε πολύ προβληματισμένοι, θέλουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να συζητήσουμε, δεν το περιμέναμε. Η απλή αναλογική αποτελεί μια βόμβα στα θεμέλια της λειτουργίας μιας κυβέρνησης. Έγιναν και πολλά λάθη, τα οποία πρέπει να γίνει και μια εσωτερική έτσι, κριτική. Δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος της ΣΥΤΑΣ και, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε ειλικρινείς, μετά από αυτή την ΙΤΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα διαφορετικό κόμμα. Εμείς μιλήσαμε για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό και παραδειγματίσαμε την κοινωνία κάνοντας την απόπειρα αυτή σε ένα ψηφιακό ανοιχτό κόμμα το οποίο μπορεί να επικοινωνεί. Στα προβλήματα ήμασταν και θα είμαστε δίπλα τώρα ακόμα πιο καλύτερη θέση με αισιοδοξία και με δύναμη. Ο στόχος ήταν η νίκη, δεν επιτεύχθηκε και έχουμε και μία μείωση των ποσοστών σε σχέση με το 2019. Όλοι αυτοί που σήμερα, παράδειγμα, ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, δεν την ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία μόνο και μόνο επειδή θεωρούν ότι τα κάνει όλα τέλεια. Θα τα καταφέρουμε και την επόμενη φορά και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Με μια τέτοια κυβέρνηση που οδήγησε τον ελληνικό λαό να βάζει το χέρι στην τσέπη και να μην βρίσκει τίποτα,